Πρόσχε, τα λάσκα είναι κρύα, αλλά φύγε να σε δω. Άντε πάμε να ανεβάσεις. Πώς θα ανεβάσεις? 1-2. 1-2. Και πριν ήμασταν 0-7. 0-75. Μαλάκα, περάσατε. Μπορεί να φτάσει και 500 κοντά. Άμα δεν σπάσει. Το πολύ μαζεύουμε λάδια. Σφουγγαρίστρα έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, όπως θυμάστε, το Forester εδώ, ο εργάτης, έχει διαρροή φρέων από το κομπρεσέρ, το οποίο θέλει να ξυλωθεί το κομπρεσέρ και να το κάνουμε ένα rebuild, να βάλουμε o-ring κτλ. Κτλ. Όλο αυτό θέλει χρόνο και χρήμα και δεν είμαι διατεθειμένος να τα ρίξω και το χρήμα και το χρόνο τώρα. Αυτό που θέλω είναι να κάνω ένα βρώμικο φτιάξιμο που λένε και οι Αμερικάνοι. Ήδη έχει χάσει δύναμη, παιδιά, το βάζω στο full και δεν βγάζει κρύο. Έχει χάσει το περισσότερο φρέον του. Η απόδοση έχει παίζει δραματικά, βγάζει χλιαρό αέρα από το σαραγωγούς. Έχω υδρώσει, έχω air condition. Αλλά τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε με τον τρόπο του Resurrection Garage. Δηλαδή με ένα βρώμικο τρόπο, ίσα ίσα να γίνει δουλειά. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα αντέξει για πολλά χρόνια. Αλλά και μόνο το καλοκαίρι αυτό να μας βγάλει, εγώ θα είμαι χαρούμενος, γιατί του χρόνου θα πάω να βρω ένα άλλο κομπρεσέρ ή θα φτιάξω αυτό και τελείωσε η υπόθεση. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα το κάνουμε όπως οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, δείτε, έχει βγει εδώ και μερικά χρόνια το GB Wealth, το λένε, είναι η μάρκα, και από τότε έχουν βγει πολλά αντίγραφα αυτού, το υγρό μέταλλο που λένε οι Αμερικάνοι και διαφημίζουν διαφημίσεις κρεώτες, γιατί από εδώ από εκεί θα τις βάλω εδώ πέρα. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι και καλά κόλλα δύο στατικών, η οποία όμως γίνεται και καλά σκληρή σαν μέταλλο. Το θέμα είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν ξετραλαθεί με αυτό και το χρησιμοποιούν για τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, βλέπουμε βίντεο που σπασμένα μπλοκ αυτοκινήτων, ραγισμένα ή ακόμα και με τρύπες, ξέρω εγώ, τα πλακώνουν σε αυτό το υλικό και τα αφήνουν να δουλεύουν. Και το περίεργο είναι ότι αντέχει και δουλεύουν για και θερμοκρασίες, αντέχει και συστολές και διαστολές και πιέσεις. Και πολλές φορές δουλεύουν για πολλά χρόνια έτσι. Το χρησιμοποιούν παντού, το χρησιμοποιούν ακόμα και σε νεύρα, με την έννοια ότι άμα κάποιο νεύρο μεταλλικό σπάσει, το πλακώνουν με αυτό και είναι ok, βιδώνει βίδα μετά πάνω. Επίσης μπορείς να το φτιάξεις, να το κάνεις κολαούζο για να βάλεις βίδα μέσα, να το τρυπήσεις με τρυπάνι, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Γίνεται ουσιαστικά ένα πολύ πολύ σκληρό πράγμα. Τι θα κάνω εγώ με αυτό τώρα? Αν θυμάστε στο βίντεο που σας είχα δείξει διαρροή, θα σας τη δείξω και μετά, χάνει ακριβώς πάνω από τον. Από το κομπρεσέρ του φρέων, του air condition, βγάζει μπουρμπουλίθρες μικρές. Κάποιο o-ring έχει χαλάσει και μόλις ανεβάζει πίεση βγάζει μπουρμπουλίθρες και χάνει από εκεί το φρέον. Εκείνο το σημείο θα το καθαρίσω, γιατί έχει γεμίσει υγρό, θα το τρίψω με γυαλόχαρτο, θα το κάνω ζαγρέ, δηλαδή να γίνει τραχή για να κολλήσει πάνω το GB Weld, και θα πάρω το GB Weld που πήραμε από την EVAM, άλλη μάρκα είναι βέβαια, θα σας τη δείξω, αλλά εγώ GB Weld το λέω. Θα το βάλω πάνω και θα κλείσω ουσιαστικά όλη εκείνη την γραμμή που έχει, τη χαρακιά από την οποία περνάει υποτίθεται το φρέον. Θεωρητικά θα κλείσει τόσο καλά και σκληρά που δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει ποτέ το κομπρεσέρ, και από εκεί που χάνει θα σταματήσει να χάνει. Εδώ είμαστε να το δούμε. Περισσότερο το κάνω όχι μόνο για να λύσω το πρόβλημα, αλλά γιατί είμαι περίεργος να δω αν θα δουλέψει. Και γιατί ξέρετε, στο Ρέγκα Ρες μου αρέσει να κάνω τέτοιες επιδιορθώσεις. Γουστάρω να κάνω τέτοιες επιδιορθώσεις. Και πάντα έχω την περιέργεια αν μπορώ να φτιάξουμε κάτι φθηνά και να αντέχει. Τώρα κάποιοι σίγουρα θα κράζει, θα λέτε κλασικός Κανιόγλου, το ένα τ' άλλο και αυτά, θα το χαλάσει, θα το κάνει. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει άμα χαλάσει το κομπρεσέρ. Θα πάρω άλλο, αν δεν δουλέψει και χαλάσει. Ναι, έτσι είμαι εγώ, η κοινοτροπία μου είναι έτσι. Δεν είναι θέμα οικονομικό μόνο. Είναι θέμα ότι θέλω να φτιάχνω πράγματα με πατέντες και με κόλπα και να βλέπω ότι δουλεύουν και να τα χαίρομαι.
Ο εργάτης εδώ πέρα, το air condition σε αυτόν τον εργάτη δεν είναι κάτι βασικό με την έννοια ότι θα μείνει το αμάξι. Οπότε μπορώ να παίξω, το πρώτο να μείνω από air condition. Και γιατί όχι, θέλω να το δοκιμάσω. Να δούμε πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το υλικό. Και πάρα πολλά παιδιά με στείλατε ότι έχετε το ίδιο πρόβλημα και με το air condition, χάνει ακριβώς το ίδιο σημείο, το compressor σας, και δεν ξέρετε πώς το φτιάξετε. Αλλά εκτός από αυτού, πολλά παιδιά με στέλνετε γενικά και με λέτε: θέλω να δοκιμάσω το κίνο, θέλω να δοκιμάσω το GB Weld. Πολλοί μου είπατε για αυτό το υλικό και θέλω να το δοκιμάσω και εγώ να σας το δείξω. Υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια αμερικάνικα που κάνουν όλα τέτοια hack, να το πω έτσι, τέτοια κόλπα, και έχουν εκατομμύρια views και ο κόσμος από κάτω γουστάρει και λέει: πω, τι φτιάξανε, ξέρω, και μπράβο που δούλεψε και αυτά. Και στην Ελλάδα είμαστε τόσο κομπλεξικοί που αν κάποιο κανάλι δείξει κάτι τέτοιο, κάποιο κόλπο ή κάποιο fix και αυτά, πέφτουν όλα το φάνε. Γιατί είναι αυτά που κάνεις και θα το χαλάς και το κράνεις. Είναι στα τέτοια μας το χαλάς, το δικό μου είναι. Το καίω κιόλας που λέει ο λόγος. Οπότε ας βγούμε λίγο από τη μιζέρια. Δεν θα γούσταρα να δω σχόλια από κάτω τέτοια. Βέβαια ελεύθεροι θα τα γράψετε, εγώ δεν τα σβήνω. Απλά δεν υπάρχει λόγος πιστεύω να το γράψετε. Αν είστε παιδιά της αντιπροσωπείας που ό,τι σας χαλάει στο 30 χρόνο αμάξι σας το πηγαίνει στην αντιπροσωπεία για να σας γδάρουν και να βάλουν καινούριο. Μπράβο για σας. Είμαι σίγουρος ότι το αμάξι ήταν σε άψογη κατάσταση. Θα έχετε πληρώσει βέβαια άλλο ένα αμάξι, να μην πω και δύο. Αλλά δεν σας κρίνω γι' αυτό. Έτσι δουλεύετε εσείς. Και μπράβο σας και με γεια σας, με χαρά σας. Υπάρχουμε όμως και εμείς οι άλλοι, οι οποίοι. Τι έκανε εδώ, σταμάτησε στη μέση. Έχει σταματήσει με αλάρμ εδώ στη μέση του δρόμου, ρε μάγκες. Έχει σταματήσει στη μέση του δρόμου. Κόμπησα να καραβδούν τρία αμάξια που πίσω του κάνανε ελιγμούς. Και βέβαια δεν ήταν Έλληνας. Βέβαια, δεν ήταν Έλληνας, περιέργως. Μολδαβία ήταν η πινακίδα. Οπότε αυτά, πάμε να φτιάξουμε και το Subaru. Πιστεύω θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θέλω να δω τη φάτσα του Παναγιώτη όταν το πω τι θα κάνω και του θείου Μίτσου αν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι μόλις το κάνουμε πρέπει να πάω στον Τρακατέλη να ξαναγεμίσω το φρέον, να μετρήσουμε κιόλας πόσο έχει μέσα, αν έχει μείνει καθόλου, να το συμπληρώσουμε. Και πιστεύω ότι θα βγάλω όχι μόνο το καλοκαίρι αυτό, θα βγάλω πολλά χρόνια με αυτό το κόλπο που θα κάνουμε. Αρκεί να μην έχω αλλού διαρροή, δεν ξέρω αν έχω αλλού διαρροή. Τώρα μόνο εκεί φάνηκε διαρροή. Και το γεγονός ότι το έχασε το φρέον μέσα σε ένα μήνα και σημαίνει ότι μάλλον μόνο από εκεί είχε διαρροή. Γιατί αν είχε και άλλα σημεία θα το έκανε πιο γρήγορα. Οπότε πάμε να φτιάξουμε αυτή τη διαρροή με ένα ωραίο φτηνό τρόπο. Αυτά. Ωραίος. Λοιπόν, δείτε αυτό που σας έλεγα. Έχει διαρροή από εδώ, βγάζει μπουρμπουλίδες, σας το δείξω με το κινητό. Λοιπόν, δείτε με το κινητό που κάνει focus. Βλέπετε που βγάζει μπουρμπουλίδες από εδώ μέσα. Τις βλέπεις? Έχει φαγωθεί φλάτζα εδώ, εκεί μέσα, και βγάζει φρέον. Δεν βλέπω γι' αυτό. Το βλέπετε, μόνο εδώ βγάζει. Μόνο εδώ μέσα βγάζει. Οπότε θεωρητικά αν το πλακώσω εδώ, μέσα και μπει κιόλας μπόλικο, θα σταματήσει από εδώ. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα το καθαρίσω με σπρέι, θα το αφήσω να κρυώσει. Θα το καθαρίσω με σπρέι, να καθαρίσω από όλα αυτά τα υγρά. Θα το τρίψω εδώ με γυαλόχαρτο και εδώ θα πλακώσω αυτό το JB Weld. Εδώ πάνω, σε αυτή τη χαραγματιά μέσα θα βάλω. Θεωρητικά θα την κλείσει, αν και βλέπω ότι από όλη τη χαραγματιά μόνο εδώ βγάζει. Δεν βγάζει, ας πούμε, δεξιά, ούτε εδώ κάτω, ούτε αριστερά. Εδώ πάνω βγάζει, εδώ που κάνει μπουρμπουλίθρες τώρα. Για να έχει κρατήσει τόσο καιρό, σημαίνει ότι μόνο όταν ζεσταθεί το κομπρεσέρ χάνει, διαστέλλεται φαίνεται εκεί πέρα και χάνει. Το οποίο σημαίνει ότι θα το αφήσω να κρυώσει και μετά θα βάλω GB Weld ώστε να μην πιτσιλάει από μέσα φρέον και δεν το αφήσει να κάτσει. Θα το αφήσω να κρυώσει, θα σταματήσει η διαρροή, θα το πλακώσω και θα κλείσω τη διαρροή. Πήρα καθαριστικό και πάμε τώρα να... Πω. Γίνεται κατευθείαν πώς το καθάρισε. Το παρακαθάρισε, μάγκες. Τόσες μέρες το έχει κάνει το φρέον, τη βρωμιά την έχει φάει, οπότε μόλις ψέκασα. Θερμοκόπησα, αλλά έγινε καινούριο. Αμμονία. Εδώ μέσα θα γεμίσουμε. Τώρα το τρώω εδώ. Όλη την επιφάνεια. Εδώ. Αν και είναι ήδη τραχιά για την αλουμίνιο. Αλλά την κρατζουνάω κι άλλο.
δουλέψει να... να μπει εκεί μέσα. Κατά. Ξανακαθαρίζω γιατί θα γέμισε τώρα. Ωραία. Και τώρα πάω να ετοιμάσω το υλικό. Λοιπόν, είναι αυτή. Μπόρο στυλ και καλά γίνεται ατσάλι. Σε 3 λεπτά λέει έχει παγώσει. Αντέχει μέχρι 300 βαθμούς. Γεμίζει μέταλλα, χαλκό, ξύλο, πέτρα. Αυτή είναι ένα αντίγραφο της. Χημικό instant chemical metal, μέταλλο στιγμής. Τρυπήστε λέει τις άκρες των ανανέων. Πρέπει να είναι καθαρές όπως καθαρίσαμε. Και γυαλοχαρτισμένες. Ίδια ποσότητα και από τα δύο. Ωραία. Κράτα λίγο. Θέλω κάτι απλά για να το να κατέψω. Θα βρούμε κάτι, κάνω κατσαβίδι, κάτι. Έχω κάτι στο μυαλό. Έχω κάτι στο μυαλό. Τι. Φέρει κάτι τα εργαλεία εκεί. 4 λεπτά λέει. Έχεις, οπότε κατευθείαν το κάνουμε και πάμε. Ναι, οκ, κράτα. Αλλά φέρει ένα μυτερό κατσαβίδι για να... Α, τρυπάνε από πάνω. Λοιπόν, τρύπησε αυτή. Βάζουμε εδώ. Τόσο και πολύ έβαλα. Κλείνουμε καλά. Ίδια ποσότητα και από τις δύο λέει. Νομίζω είναι ίδιες, κλείνουμε καλά, βάζω και σαν σακουλάκι για να μην παίρνω οξυγόνο. Και τώρα εδώ, όπου έχει πολύ ζέστη σήμερα, ανακατεύουμε καλά. Θέλει πολύ καλό ανακάτεμα, ώστε να πάει να πάνε και τα δύο υλικά μέσα στο άλλο. Ουσιαστικά εποξική είναι, αλλά έχει μέσα μέταλλο σε ρινίσματα ή μικρή μορφή όπως στην Αμερική. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Να το βάλουμε. Δείχνε, εδώ. Δείτε τι ώρα που γίνει αυτό σημαίνει ως μέλη. Να κατέβω λίγο ακόμα. Βγάζει μπουρμπουλίδες από εδώ, παιδιά, άμα το δείτε. Ακόμα χάνει φρέον. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε να πάει μέσα και να τις κλείσουμε από πάνω. Ή λίγο να παγώσει αυτό έστω. Θέλω το κινητό μου να σου το δείξω εδώ που βγάζει μπουρμπουλίδες. Θα σου το δείξω με το κινητό τώρα, βγάζει μπουρμπουλίδες. Από τη διαρροή. Όσο βγαίνουν μπουρμπουλίθρες δεν μπορεί αυτό να παγώσει. Πρέπει να περιμένουμε να σταματήσουν οι μπουρμπουλίθρες, να κρυώσει πιθανότατα λίγο το κομπρεσέρ και μετά να το γεμίσουμε από πάνω. Αλλά τώρα είναι καλό γιατί είναι υγρό και ζεστό και θα πέσει μέσα, θα γεμίσει. Λοιπόν, το βλέπετε. Συνεχίζει να βγάζει από εδώ. Να και οι διαρροές ξεκάθαρα που είναι από τη φλάτζα. Βγάζει μπουρμπουλίθρες. Οπότε περιμένουμε λίγο μέχρι να σταματήσουν. Ευελπιστώ να σταματήσουν. Και μόλις σταματήσουν, τους γεμίζουμε από πάνω ξανά με το μέταλλο το υγρό και θεωρητικά είμαστε ok. Παιδιά, άρχισαν να σταματάνε οι μπουρμπουλίθρες. Βλέπετε, έχουν μείνει οι τρύπες, αλλά θα τις κλείσουμε. Τώρα ξανανακατέψω εκεί και θα ξαναβάλω υγρό μέταλλο. Παιδιά, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πηχτό. Ίσως και αυτό σταμάτησε να, χάνει και να κάνει διαρροή εδώ. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Και ναι. Το βλέπετε. Ήδη πάγωσε και αυτό τις έκλεισε. Όπα, δεν δείχνω τόση ώρα. Πάγωσε. Ξαναβάζουμε από πάνω αυτό. Το παχύρευτο πράγμα. Και κλείνουμε καλά. Εκεί που ήταν οι τρύπες.
Διάντος σε 3 λεπτά στεγνώνει. Καλά λένε οι οδηγίες. Λοιπόν, τώρα από εδώ μέσα πολύ δύσκολο να υπάρξει διαρροή. Συμφωνείτε? Ας πάρουμε κι άλλο. Όπου έχει γίνει πολύ στόκος. Α, κι όμως φουσκώνει από μέσα το φρέον. Πού θα πας, μωρέ, άτσι μου, θα σε γεμίσω. Σε γεμίσω. Και δεν μπορείς να βγεις από πουθενά. Το φρέον δεν θα μπορεί να βγει από πουθενά. Το καπάκι μετά θα μπορεί να βγει. Όχι, ποιος μπορεί, χρειάζεται να το ξανανοίξουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το ξανανοίξουμε. Ερμαξία, αυτό το πράγμα τώρα, άμα θέλουμε να το βγάλουμε, μόλις γίνει μέταλλο, δεν βγαίνει. Θέλει τροχό, ας πούμε, ή κάτι να το φάει. Με ένα ντρέμελ, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι θεωρητικά θα κλείσει την τρύπα. Έτσι που το αποβάλει. Πάντως, όντως σε 3 λεπτά, παιδιά, έχει στεγνώσει. Απίστευτο, Και έγινε σκληρό. Δείτε εδώ. Εδώ το κάνουμε τον νύχι μου τώρα. Και δεν κάνει ούτε καν. Α, λίγο το έφαγε τον νύχι μου, εντάξει. Με δύναμη πάτησα. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω μπουρμπουλήθρες φρέων. Καλά πάμε. Παιδιά, θα σας πω ότι τώρα που έχει παγώσει ψηλό, έχει γίνει σαν πηχτή πλαστελίνη. Οπότε μπορώ να το φέρω και με το δάχτυλο. Δεν το ήξερα, αυτό το έκανα νωρίτερα. Βλέπετε, με το δάχτυλο το πατάω και το φέρνω εκεί που θέλω. Το πατάω για να γεμίσει τις τρύπες μέσα. Δείτε εδώ, έχει γίνει σαν πλαστελίνη. Το βλέπετε? Πλαστελίνη έχει γίνει βασικά. Αυτό είναι το κατάλληλο σημείο για να το χρησιμοποιήσεις για μένα. Αν και υγρό ήταν καλό γιατί χύθηκε μέσα στις τρύπες. Και τώρα που είναι πλαστελίνη, το φέρνεις με τα δάχτυλα που θέλεις. Το πατάω κιόλας για να συμπιεστεί μέσα εκεί, να κλείσει τις τρύπες με το φρέον. Δεν νομίζω ότι θα ξανάχουμε θέμα από εκεί. Θα ξανακούσουμε για φρέον από εκεί μέσα. Θα δούμε τι κάναμε. Το αφήνω να παγώσει κανένα 2-3 ώρες εντελώς και μετά πάμε τρακατέλι να βάλουμε φρέον. Παιδιά, είναι απίστευτο. Βγάζει μπουρμπουλήθρες μέσα από το. Μέσα από την κόλλα. Ναι. Η οποία γίνει πέτρα πια. Σούπερ. Θα τη φάμε ένα τρέμελ τώρα και θα ξαναβάλω από πάνω. Day 2. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα να δούμε το τι έχει γίνει. Όπα. Ό,τι βλέπετε εδώ έχει βγάλει πάλι φρέον και έχει γεμίσει τον τόπο. Και όπου το βγάζει, μισό το να το στηρίξω λίγο, μισό δάκι λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω που τα βγάζει, πάντως έχει τρέξει γύρω γύρω. Από εδώ μέσα τα βγάζει. Η ιδέα που είχαμε για να το φτιάξουμε ήταν καλή. Θα δούλευε. Το θέμα είναι ότι είχε φρέον μέσα, οπότε δεν πρόλαβε να πήξει αυτό, άρχισε το φρέον να βγαίνει πάνω. Θα πρέπει να το αδειάσω τελώς από φρέον ή να το αφήσω να φύγει όλο το φρέον. Ή να πάω τρακατέλα να μου το ρουφήξει. Και μετά να το φάω λίγο εδώ τώρα που έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει πέτρα εδώ. Αυτό έχει γίνει, παιδιά, σίδερο, πέτρα. Δεν πατιέται με τίποτα. Να το φάω με ένα ντρέμελ, να το καθαρίσω λίγο εκεί που είναι οι τρύπες. Να ξαναβάλω, ενώ είναι άδειο τέτοιο, για να παγώσει και δεν μπορεί να βγει το φρέον. Day 3. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, πάλι βγήκε. Από τις τρυπούλες που έκανε προχθές, να τη τρυπούλα, μία-δύο. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει τελειώσει. Δεν κομπλάρει καν το φρέον, έχει τελειώσει. Οπότε η χαζομάρα είναι ότι προχθές δεν το άδειασα πρώτα από φρέον. Να το πάω τρακατέλα μου το ρουφίξει και μετά να βάλω. Οπότε με το που το έβαλα αυτό έβγαζε μπουρμπουλήθρες. Το είδαν τα παιδιά. Τώρα τι θα κάνω, το καθαρίσω, θα το φάω με τον ντρέμελ, να ξανοίξω λίγο την τρύπα και θα συμπληρώσω λίγο πάλι δύο υλικών. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, βγαίνει μέσα από κάποιους τρυπούλες που έχουν δημιουργηθεί εδώ. Θα ψεκάσω λίγο σπρέι καθαριστικό και το φάω με το ντρέμελ. Κράτα. Τραβάει. Τρώγεται. Αλλά θα βγάζει πέρα να βάλω μια μάσκα, θα βγάλει σκόνη. Κάτσε. Έχει γίνει σίδερο. Καλικά θα το πλέον. Ουσιαστικά υποξική είναι, δύο συστατικών, που απλά μέσα έχει ειρηνίσματα σιδήρου. Το φίλε είναι πολύ σκληρό.
κάβει τόσο πολύ. Ναι, γιατί εκεί είναι η τρυπούλα εδώ μέσα και θέλω να ξανατρύψω και να βάλω πάνω άλλο φάρμακο. Μην το κάνω βουνό. Ναι, αλλά μπορεί να χάνει και από εδώ. Όχι, όχι, μόνο από εδώ έχανε, το είδαμε. Α, να οι τρυπούλες, τις βλέπω. Βγήκαν στην επιφάνεια. Τώρα το κάνω λίγο με... Να τις, τις βλέπω, μικροτρύπες. Τις βλέπεις? Τα βλέπεις? Αυτό και αυτό. Επειδή έβγαζε αυτό όταν το έβαλα το φάρμακο. Πόροι είναι, ναι. Έκανε πόρους, το έβαλα και μετά από μερικά λεπτά έκανε μπλου και έβγαζε. Τώρα που δεν έχει πίεση, δεν θα βγάλει. Ωραία. Θα το τρύψω όλο και ξαναβάλω κι άλλο. Βάλε. Δεν πάω πιο μέσα. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα βάλω το γεμίσω όλο εδώ. Εγώ δεν έχανε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και πάμε στο τρακατέρα με το γεμίσω. Λοιπόν, πάλι βάζω από αυτά ένα και ένα. Αυτό. Okay. Το καλό αυτό είναι ότι στεγνώνει μαλάκα, λέει 3 λεπτά. Και όταν το είδα, λέω ναι, καλά, εντάξει, 3 λεπτά λέω. Θα κάνει καμιά μέρα. Αναλόγω και σε 3 λεπτά. Πόσο μαύρο κάνει, βάζει ή. Α, ίδιο χρώμα. Είναι το ίδιο. Εγώ είχα μία σήμερα το πρωί μαύρο και γκρι. Είναι το ίδιο σε μέγεθος. Είναι. Είχαμε καλύτερη. Μυρίζει και τέλεια. Πρέπει να την κάνεις καλά. Να κατευθεί καλά καλά. Εντάξει, νομίζω είναι οκ. Λοιπόν. Έτριψα και μυγαλόχαρτο. Είναι ακόμα υγρή πολύ, αλλά αυτό το θέλω για να τρέξει μέσα στις τρύπες. Σε λίγο θα γίνει πιο... Άσε λίγο να κάνει εκείνο και να το πάρω και αυτό. Στεγνός. Όντως κάνει... Στερότα. Τώρα δεν βγάζει μπουρμπουλήθρες. Προχθές έβγαζε μπουρμπουλήθρες. Και για δεν μπορούσε να κλείσει γι' αυτό. Τώρα θα παγώσει και θα πάμε τρακατέλι έτσι και θα μου βάλει φρένο και θεωρητικά θα κρατήσει. Παιδιά, έβαλα. Και το έκανα έτσι γιατί στην πρώτη στρώση που βάλαμε οι περισσότερες τρύπες κλείσανε. Μία τρυπούλα από τα αριστερά άνοιξε από εκεί. Το ξαναέτριψα λίγο, έβαλα ξάλο, έβαλα κι άλλο. Τώρα θεωρητικά δεν θα έχει διαδρομή για να βγει. Θα δούμε. Και ξαναλέω, μην κράξετε. Θα μπορούσα να βγάλω το κομπρεσέρ, να βγάλω όλα αυτά. Να αποσυνδέσω το τενοντήρες μαλακής όταν είναι καμιά τρίωρο δουλειά. Να το βγάλω, να ανοίξω μπροστά το faceplate, να βάλω το o-ring που έχει μέσα. Αυτό που πήγα να κάνω τώρα εγώ είναι κάτι φτηνό. Ήθελα περισσότερο να δω αν θα δουλέψει με αυτά εδώ, γιατί ξέρω το υλικό είναι γαμάτο. Οπότε φτιάχνουν τα πάντα. Να δω αν θα αντέξει και αν θα μου βγάλει το καλοκαίρι. Τώρα, άμα μου βγάλει το καλοκαίρι, τελείωσε. Ας που το βλέπω να βγάζει όχι καλοκαίρι, να με βγάζει forever. Ναι, άμα δεν χάσει. Αν δεν χάσει από αλλού δηλαδή, δεν έχει από αλλού διαρροή. Δείτε. Δεν νομίζω ότι έχει κάπου τρύπα τώρα. Εκεί να πάω σε καλά αυτό. A few moments later. Οκ, γράφει. Λοιπόν, είμαι με τον Θείο Μίτσο. Είναι κάπου πίσω μου, με το Μίκα Πατρία. Και πάμε τρακατέλι. Όπου ο Θείος Μίτσος θα... εγώ θα βάλω υγραέριο στο Forester. Γιατί έχω... Δεν το στρεχάθηκε. Δεν το βλέπω καν. Βάλω υγραέριο στο Forester. Και ο Μίτσος θα ανεβάσει πίεση με τον Σίφη στο Μίκα Πατρία. Νάτος. Πρόσεχε, τα λάστιχα είναι κρύα, αλλά φύγανε σε εδώ. Από εδώ, από εκεί, καλά πήγε αυτό. Σαν να γλιστράει λίγο. Σαν να γλιστράει λίγο. Προχθές εγώ φυλάκι παρά λίγο να δώσω. Σου φύγε τώρα καθόλου ή... Έλα, μην το παίζεις cool. Όχι. Άντε πάμε να ανεβάσεις. Πώς θα ανεβάσεις? Ένα-δύο. Ένα-δύο.
Και πριν ήμασταν 07. 075. Πω, μαλάκα περάστα, μπορεί να φτάσει και 500 κοντά. Άμα δεν σπάσει. Το πολύ μαζεύουμε λάδια. Σφουγγαρίστρα έχουμε, εντάξει. Δείτε πόσο χαμηλό είναι, ρε φίλε. Πολύ χαμηλό είναι. Πολύ χαμηλό είναι. Άντε, δεν πάει. Δεν πατάει. Άρεσε πάλι τα τέτοια. Δώσε το ακούσμα απ' έξω. Έχω φέρει και την κάμερα με τη βεντούζα. Σοβαρά. Λίγο το πατάει και εξαφανίζεται. Του κάνω έτσι πάνω αριστερά και μου χαιρετάει. Από εδώ σε τραβάω καλύτερα, ρε. Δώσε μια δευτεράντε. Παραγιά μου. Δεν πατάει πουθενά. 2,75 θα χρειαστεί για αυτός πίσω. Για να δούμε, προλάβει να μου βάλει. Φρέον. Χαμός γίνεται. Δεν θα πάρω ποτέ οχτάρι από εδώ πέρα. Κάτσε καλά και μια πίσω. Κάτσε να ανοίξω εγώ να δω. Μπροστά τι έγινε, αν έκανε και άλλη μπουρμπουλήθρα. Πάλι. Παιδιά, δεν βλέπω να έχει κάνει τίποτα. Έγινε και πέτρα αυτό. Ζεστάθηκε κιόλας. Νομίζω θα κρατήσουμε πια. Το έχουμε. Δεν έκανε κάτι. Κάτσε φορά το κινητό να το δείξω. Δεν μας μιλάς, μας γράφεις τα τέτοια σου. Τέτοιος. Καθόμαστε εκεί, το ξέρω ότι είσαι τέτοιος. Έχει, τέτοιος. Ο μικρογιώτα και έχει, τέτοιος. Τι λέει. Έχεις χαμηλότερο αέρα από την καθορισμένη. Πού το ξέρεις. Είμαι γαμάτος. Τι είναι αυτό, ρότερος. Με δίνεις μαλάκα. Πήρες και άλλο ρεξ 8. Δεν παλεύεις εμένα. Είχε ένα ζευγάρι γκέις στην Περαιά που έχουν ένα ρεξ 8 με γερμανικές πινακίδες και το βάλε πολύ 1200 ευρώ χωρίς πινακίδες. Ωραία. Λοιπόν, θα μου βάλει λίγο φρέον. Έλα δεις την πατέντα που έκανα. Έλα, έλα, μου πεις, έλα, θα μου πεις τη γνώμη σου. Φοβάμαι αυτό. Όχι, πρέπει να το δεις αυτό. Έχεις βουλωμένη εισαγωγή. Έχει φτιάξει μέσα εισαγωγή και μπορεί να γίνει μια παλίδα. Είναι βουλωμένα όλα. Έχει φτιάξει καθακάτι. Θα σου πω τώρα, περίμενα. Τεσταρισμένο. Ότι δεν χάνει πια. Τέσσερις τρώσε. Και έβγαλε πάλι ρε μαλάκα, δες μόνο εκεί. Ναι, αυτό βγάζει. Τώρα. Ναι, αυτό άμα σου γεμίσω θα ξαναχάσει. Στα τέτοια μου, γέμισε να τελειώνω, άντε. Να βγάλω το καλοκαίρι. Άπλας. Κύριε Σιφ Σπιντ, ένα δίμπαρο παρακαλώ. Τρίμπαρο. Όχι, μην είμαστε αστερβολικοί και πάτε ζημιά. Κουρεύσεις κι εσύ. Κι εγώ, γίναμε άνθρωποι. Γίναμε άνθρωποι. Ξέρετε γιατί κουρευτήκαμε. Δεν γίνονταν αλλιώς. Ξέρετε γιατί κουρευτήκαμε. Δείτε τώρα πως το φέρω πλαγίως. Ναι. Για να είμαστε καλοί και όμορφοι όταν φτιάξουμε το σούβρα δικό μου. Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό. Αυτό, πού το νομίζω. Έχει ακόμα 9 μπαρ μέσα. Έχει ακόμα 9 μπαρ. Ναι, 9 μπαρ. Άρα έχει φρέον και καλά. Πόσο πρέπει να δουλεύει κανονικά. Εκεί πρέπει να δουλεύει. 11 το βάζει μπρος. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μέσα φρέον, αλλά δεν ξέρω πόσο, τόσο πόσο λίγο. Το είχαμε βρει την άλλη φορά, ρε μαλάκα. Όχι, το έχεις βρει. Μέσα στο χαβρί. Ναι, μέσα στο. 600 και βάλεις 500, 700, 800 και βάλεις 600. Γιατί βάλαμε και το άλλο τη μαλακία. Ναι. Άρα 700. Βάλε 700 και να είσαι μέσα.
Δείτε τώρα πάλι, έχει 9 μπαρ μέσα και πάλι έβγαλε λίγο κίτρινο εδώ. Βέβαια έχει κολλήσει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να αφήσει να το αδειάσουμε. Να το αφήσει να αδειάσει, δηλαδή να το τελείωσε και μετά το κολλήσει. Όχι έτσι. Και σαν κουράδο, σαν σράχισε χελιδόνι. Έχω βάλει 7 φορές από σαν πάνω. Έκανα στρώσεις για να είναι. Έβαζα μία σταματούσε, έβγαζε μπουρμπουλήθρα, έβαζα πάνω την μπουρμπουλήθρα. Αυτό έκανα σήμερα. Αλλά 9 μπαρ, 9 που ξέρει είναι. Δεν ξέρω και εγώ δεν έχει καθόλου νόημα. Ένα 5 δούλευε το RX8 σου, το RX7 σου, φαντάζομαι. Εδώ έχει 9 μπαρ. Δεν υπάρχει. Αυτό που επιστρέφει που έχει μέσα το αφαιρείς από την τιμή. Υπάρχει. Άμα έχω πολύ να γλιτώσω κάτι. Τίποτα, ναι. Αν δω ότι. Τι έχει. 35 γραμμάρια είχε. Να δούμε, βγάζει να τώρα, θα μας πει πώς έχει. Α. Θα βγάλει χαρτάκι στο τέλος. Ναι, τι θέλω να πω. Αν δω ότι χάνει πάρα πολύ αύριο, θα έρθω να το αδειάσουμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Μαλάκα δουλειά έχεις. Ναι, εκεί. Απ' έξω δεν είχα να μπούμε. Έχω παρατήσει έναν άνθρωπο κάτω το πλάτανο και περιμένει κάθε ώρα. Και εμείς τον πλάτανο κάτω μας. Έχει δροσιά. Περισσότερο πολύ. Γαμάει. Να βάλω μια ώρα εκεί πέρα. Έτσι. Ένα κυκλικό μπαράκι, μια γκόμενα. Να βάλεις ένα μυστήρα μέσα στον πλάτανο βγαίνει το δουλειάκι που να βγάλεις σε εκείνο την υγρασία. Όχι, όχι. Ένα κυκλικό μπαράκι και θα βάλω μια γκόμενα μέσα να πουλάει. Red Bull και τσάγια, τίποτα άλλο. Ξέρεις, θα κάνει κάτι. Θα φύγει τώρα όλα πάνω. Θα ρουφάει η ηλίθεια, δεν μπορεί να κάνει. Μετά όταν βάλεις. Μετά μπορεί, όντως. Καλό στο παλικάρι. Κοίταξε, πάντως έτσι βγάλαμε ένα μήνα και ένα μισή μήνα. Θα βγάλουμε τώρα ένα μισή. 90 είχε. 95, 100 να βγάλει. Τι έγινε, τι είναι αυτό. Εντάξει, γίναμε. Γίναμε. Λοιπόν, πάρε το 2000, το κομπρεσοράτο. Φοβόταν να πατήσει το βίντεο. Μην μιλάτε, μην μιλάτε. Έχω θείο Μίτσο με Κανιόγλου με το Σούπρα εδώ πέρα. Ψάχνουν λέει πάτημα. Κορμάτι σκοτών τη στρατική τώρα φέρα εκεί. Πότε πρόλαβε, Μωρή, τώρα φύγε από εδώ. Τι δικαιολογία του είπε. Κοτ. Κανιόγλου κάνει κοτ κάνει. Καταρχά τέτοιε ώρε με 35 βαθμού δεν πατάει, το ξέρουμε. Λέει τα δικά του, θα σε πάρει. Κατέβαστο! Κατέβαστο τώρα! Τραβούσε. Έλα, Μίτσο, όπως το κάνεις. Ξύλωνε. Δικό σου είναι, μην πεις ότι σου κάνεις ζημιά. Έχει εργαλειάκι ο άλλος για να βγάζει αυτά. Στον γαλάζ. Βασικά, άμα το τραβήξεις, φεύγει. Όλο κακές ιδέες μου βάζω αυτό. Ναι, ναι. Μην είναι καλά, παιδιά. Βγάζει. Ξυλώνει. Ελάφρωμα. Ναι. Ερμαξί, ο ποντικός εδώ, δείτε πως ανεβάζει πίεση με tie up. Αν δεν έχει τα ράπ, το αμάξι δεν είναι σωστό αμάξι. Έγινε Μίτσο, έγινε, πήρε. 700 γραμμάρια και κάτω 45 του κύρισα. Κάτσε να κάνω υπολογισμούς για να μην πληρώσω όλο το φρέον. 145 σου κύρισα φίλε, 700 μου βάλες κάνει τις πράξεις. Άρα, 250. Έλα, εντάξει είναι. Κράτσε και πίεση λέει. Σούπερ είμαστε, σούπερ. Καλά πήγε αυτό. Τι κι άλλο κάνει. Άδεια Σολίνο. Αυτό το πάει Σολίνο. Ο Μίτσος ξανάνιωσε, άρχισε να κάνει δουλειά στα μάξια του. Ξεκίνησε το ελάφρωμα. Τελευταία φορά που είχε κάνει τέτοια δουλειά ήταν στην Mercedes. Στην Mercedes. Που είχε πέσει από κάτω και προσπαθούσε να σώσει την πατέντα που είχε κάνει ο ίδιος. Και έχανε νερά. Κάτσε να πάρω στο πλάνο για το άλλο μποντικό από εκεί που ανεβάζει πίεση. Το ξύλο σ' όλο. Ποιο ωραίο είναι έτσι. Πέτα το έξω. Πάρ' το, θα πεθάνουμε όλοι. Τι να κάνουμε μαλάκα. Να έχεις άμα χρειάζεται κανένα 7.5 GT. Κάνα σούπρα και πολλά. Θα βάλω στο διάτριτες. Έτσι. Αυτό διάτριτες. Πότε πήγαμε δυναμόμετρο. Το Μίτσο, πότε είχατε πάει δυναμόμετρο. Κάνα μήνα. Όχι, τι λέω, πιο λίγο. Μίτσο, μαλάκα ωραίο ε. Καθάρισε το μηχανοστάσιο. Θα βγάλω και εγώ το δικό μου. Το έβγαλα και εγώ χθε. Ναι, τι συζητάς τώρα. Έμεινε με το τσουνί στο χέρι. Μην βγάλεις άλλα πράγματα. Άστο. Να. Άστο για να περνάει άρθρο την τρύπα. Μίτσο, έλα. Υπολογίζει πόσα γραμμάρια έβγαλε για να μου κάνει τιμή. Απλή μέθοδο τριό κάνει. 150 πήρε, 145. 500 ευρώ μόνο για σένα. Άκου βελούδο, πρέπει να πάρεις ένα μεγάλο αυτοκόλλητο από εδώ μέχρι πίσω που να λέει safe speed.
Όλο τα αμάξια από πάνω. Και ένα μικρό ECU Master. Λοιπόν, 145 μείον... Σαφέρνα! Κουβέρ! Κουβέρ! Και γιατί με χρέος 4 ευρώ κουβέρ, απατέ όλα. Συμφή, κάτω λίγο πίσω θα μπορείς. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Έχεις βαλβιδές. Από πάνω από εδώ έχεις βαλβιδές. Δεν ξέρω. Εδώ πάνω τάπες δεν είχε. Όχι, δεν ξέρω. Εντάξει, ρωτάω για να μην είναι. Δεν έχεις καμία να μου βάλεις. Έχω, δεν θα δω με κάνουν. Δεν, σαν να κάνουν. Από εκεί χάνει. Για να δω. Κόμπλα ρε. Κατευθείαν. Πω. Κατευθείαν. Καλά πάει αυτό. Εντάξει. Και υγρά αέριο να μην καίμε. Θα μου πει τώρα γιατί τρέμει έτσι. Υγρά αέριο. Υγρά αέριο είναι. Τρικύλινδρο στο υγρά αέριο. Έλα, βάλε κεφάλι μέσα να δεις. Πορεύει λίγο τσάμι. Στο υγρά αέριο μόλις γυρνάει. Γιατί. Θέλει ρε, ξέρω ότι θέλει. Κάτι γίνεται. Κάποιο πίκινο, αυτό τι είναι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Αυτό τι είναι. Το σύνοσο γιατί έπαιρνε μέσα να καβάσει. Θα σου πω κάτι. Αν βγάλω ένα τα κλειψάκια από το μπέκ από το υγρά αέριο όμως, πάλι το ίδιο κάτι δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος πρόγραμμα εντελώς. Έχει χάσει. Κάτω. Παλιά. Ήρθα με το καλώδιο σου συνδεθώ και δεν δούλευε το καλώδιο σου. Ναι, πρέπει να πάω να βρω κάπου το καλώδιο. Ναι, καλά είμαστε. Ζάχαρη. Κλείς το Μίτσο! Μαλάκα, κάνεις και φραπέ. Τι, αυτό. Κάνεις και φραπέ, από το αμάξι. Α, ναι. Άνετα. Η μικρή ξέρω κοιμίζεται έτσι, στο ρελαντί. Ναι, ρε. Δες εδώ. Εμείς δεν το είχαμε βάλει φρένο τότε, στο δικό σου και δούλεψε. Ναι, ρε, έχει βγάζει. Ακόμα, Το δικό μου κομμένο, ρε μαλάκα. Κλείς το κάπου, άντε έτοιμος είμαι, φεύγω. Θα βάλεις άλλα μάξι εδώ. Όχι ρε, άσου το μηχάζει. A few moments later. Για πες, τι κάνατε. Ανεβάσαμε 1-2. Και το μάξι είναι τρομακτικό στο έργο. Φέρει το CV να πατήσουμε τώρα. Σύφη, τι λες, ζωντάνεψε. Όχι, εντάξει, 1-1-2 καλά είναι. Άσε να πάμε. Ένα μπα. Πήγατε. 1-0-5. Και 1-2 αφού πήγατε. 1-2 δεν το σηκώσω. Την πρώτη φορά που σπίνια, ρε, και το. Δεν το είπε για γερμανικό να το. Α, από πάνω. Ήδη πήγαινε σχεδόν στο MPS. Με το γερμανικό πρόγραμμα. Εμεί έχουμε και Θεσσαλονίκη, ζεστό. Αυτό αλίκο είναι μαλάκα. Από πού ήρθε. Το τέτοιο είναι. Από δίπλα είναι. Θα ταΐζω και από δίπλα. Γι' αυτό έχω τέτοιο. Για πε, Μίτσο, τόσο καλά. Η αντλία σε αυτό είναι μέσα στο depósito από κάτω πρέπει να κάνει. Τι? Ναι. Έτσι ξέρω. Δεν έχει από εδώ πάνω δηλαδή. Όχι, εγώ έψανα το δικό μου. Καπάκι δεν έχει. Τρακατέλη, αυτό η αντιλία πρέπει να κατέβει η τεπόζητο. Ναι, λέει. Ναι, ψάχνει, ναι. Το έψανα και εγώ για το δικό μου. Ναι. Τη γαμίσαμε. Εμένα ακόμα να ρωτιέμαι τι με έχει βάλει στο δικό μου. Δεν θυμάμαι, μα τι φανάκι. Κάτι ΑΕΜ είχε πει και εσύ, μία ΑΕΜ κάτι με έβαλε. Δεν θυμάμαι, να μην ξέρω τι έχω βάλει στο δικό μου. ΑΕΜ είχα, είχα μια ΑΕΜ από το πόντα που θα κάνει. Ήσουν και δύσκολο σου να βάλει. 3-20. Από βενζίνα δεν μένει. Λέγε ρε πως πηγαίνει. Μίτσο, λέγε πως πηγαίνει ρε. Μάλλον ανεβάσαμε μια φορά 1-2 και είναι τρομακτικό. Στο 1-2 μπορώ να σου πω ότι στρεβλώνει το σασί. Θα βάλουμε τις μπάρες, τις ενισχύσεις. Ναι, δηλαδή είναι δύσκολο. Ναι, ρε μάλλον. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει κυβικά, λίγο ανεβάζει και φαίνεται πολύ. Ναι, ρε. Στο 1-2, ξέρεις τι έκανε την τρίτη. Τρελαίνεται. Μου θύμισε το FD. Στην μεγάλη πίεση. Έλα, δεν θέλω μαλακίες. Δεν θέλω μαλακίες. Κάτσε γιατί έρχεται ένα CV από το πουθενά. Νύχτα θα έρθει. Πληκτικές. Ναι. Πώς μαλακά της μπαταρία. Και εγώ μια ζωή χωρίς μπαταρίες. Κόμβ βόλτες. Ωραία φασούλα. Ναι, αυτό στρίβει. Τι εξαπλίσει. Πάει πολύ καλά. Απλά έχει κάποια προβλήματα νεότητας. Νεότητας. Είναι μικρή πολύ νέα και δεν ξέρει.
Εν τω μεταξύ είναι μεγάλη τουρμπίνα και παίρνει πολύ. Δηλαδή από το 0,8. Ρε, σας τα έλεγα. Δεν έχει καμία σχέση. Και στο FD έτσι σας έλεγα ότι 0,7 πατούσε το 0,8 τότε και πήγαινε και μου λέγανε λέω μαλάκι, η τουρμπίνα είναι για 1,5. Για ένα 2-1-3. Το... Μόλις έπαιρνε, θυμάσαι το FD, μόλις έπαιρνε στο 1-2 που έδινε η τουρμπίνα, έμπαινε στο φάσμα της. Mm. Τι γινότανε. Και αυτό μεγάλη είναι κι αυτή. Δηλαδή καμία σχέση το 0,8 με το 1-2. Άρε, το 2JZ θα σας γδάρει όλους το 2JZ. Τι είναι σιγά, ρε. Δεν θέλω τέτοια ψυχολογία, φίλε. Πάρτα. Καλά σε είπε τώρα. Πάρτα. Κοίταξε, όγκο αέρα μπορεί να βάλει. Τώρα πού θα τα βάλει άλλο αυτό. Πολύ ψηλά. Τι με νοιάζει, εγώ έτσι το θέλω. Το θέμα είναι αποδίδει. Υψηλόστροφο το θέλω. Αποδίδει το τούρμπο. Αποδίδει, μια χαρά αποδίδει. Μια χαρά.